El cerebro en detox lleva whey, mi proteína, creatina, glutamina, tonicricol, que una serie de verduras. Shaker, qué bien. Picante es que te ha tomado. Qué bien picante. Shaker y protein gas. Μεγαλύτερο στο Fit One. Φυσικά και τα λοιπά, απλά όλα, όλα μέσα με είναι σίγουρα. Ενώ δεν παίζει ρόλο. Α, δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο να πίνεις. Ναι, σίγουρα. Γιατί για όλες τις βιομηχανικές εργασίες χρειάζεται το νερό, βέβαια. Δεν πήλω καν λίγο από την άκρη, δεν μπορώ να δούμε τον Τόρι. Dorian, yay! See a physio. I mean, it's all about getting blood and nutrients to the area to repair it. So deep massage. Now, how long ago did you do it? 2 weeks. I probably like how long I'm not going to train. How long ago did this happen? 1 week. 1 week ago. Okay. It's not so bad because the bleeding of the bone is not detached. Yeah. No, but maybe I do like PRP or something because like. But you need an MRI. Yeah. Because this is going to show exactly what's happening. Where is the tear and all this? It's going to be very useful. Do you think a therapist? BCAs are important for recovery and for the protein is important. Yeah. So yeah, BCAs. The brown, the Leo Sepio Dorian. I'm just off. The best. 94! Έλα ρε! 94! 94! Έχω ακούσει 94! Μόνο το δικό σου! Και πού είναι! Το λάθος εδώ! Και 10 θα πάρει, μια χαρά είναι! Ο Δερβίσης θα πήρες! Νάτος ο νικητής! Ωραίος! Συγχαρητήρια παιδιά! Νάτος! Οι νικητές, ναι! Καλημέρα σε όλους. Σήμερα όπως βλέπετε, σήμερα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Αρχικά το φαγητό που βλέπετε έχει αλλάξει. Έχω και ριζάλευρο και ψωμιά, τα πάντα. Έχω φτάσει 5.000 θερμίδες. Είδατε το βάρος μου, είμαι 78,5, που αυτό σημαίνει από το προηγούμενο βίντεο είμαι 5 κιλά πάνω, νομίζω. Νομίζω ήμουν 73,5 στο προηγούμενο βίντεο που έδειχνα τα κιλά μου. Και κάνω να πω πρώτα απ' όλα που ήμουν τόσο καιρό και δεν ανέβαζα βίντεο στο YouTube. Αρχικά όπως ξέρετε έκανα grind full στο TikTok. Ανέβαζα πάρα πολλά βιντεάκια στο TikTok, να πάρω προβολές, γενικά να μαθευτεί λίγο το site μου που θα εξηγήσω σε λίγο τη φάση. Αλλά ανέβηκε και το κανάλι μου. Αρχικά να πω ευχαριστώ σε όλους για τους 1000 συνδρομητές, που για μένα αυτό ήταν ο πρώτος στόχος.
και το κάναμε με τα YouTube Shorts. Λοιπόν, τώρα θα εξηγήσουμε λίγο τη φάση με το site μου. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, μόλις ανοίγω τον υπολογιστή, άμα βλέπατε, είναι το site μου. Okay. Τι φάση τώρα με το site? Το site μου το έχω ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα. Είναι τώρα ένας μήνας και δύο εβδομάδες το περίπου. Έχω μέσα στο site προγράμματα γυμναστικής, όσοι ξέρετε, το Injured Soldier και το Real Warrior. Και έχω και να φτιάξω πρόγραμμα προσαρμοσμένο για σένα και το online coaching, που είναι το καλύτερο κατά τη γνώμη μου, γιατί συνεργαζόμαστε πλήρως. Τώρα θα έρθουν από την επόμενη εβδομάδα και τα γυναικεία προγράμματα που περιμένετε τόσο καιρό. Τα γυναικεία προγράμματα είναι το Wonder Woman και το Perfect Woman, το έχετε δει, άρα θα μπουν και αυτά στο site. Τώρα, όσοι βλέπετε το βίντεο αυτό και μπείτε στο site μου από κάτω που έχω το link και κάνετε εγγραφή, θα πάρετε ένα δωρεάν πρόγραμμα. Απλά κάντε εγγραφή και θα σας στείλω στο email αυτόματα το δωρεάν πρόγραμμα. Αυτό τώρα, λοιπόν, επειδή έχω να φάω, θα τα πούμε στο μεσημεριανό και στο άλλο γυμναστήριο. Λοιπόν, τα λέμε εκεί. Λοιπόν, παιδες, έχει πάει 3 η ώρα. Τώρα θα πάρω pre-workout, αυτό που μας δώσανε στο Fit One Dorian Yates. Είναι Blood and Guts, blueberry γεύση. Και εδώ από το Fit One με αυτόγραφο Dorian. Και θα πάμε τώρα προπόνηση στο γυμναστήριο. Θα σας δείξω κάποια πλάνα, μπορώ να σας δείξω και κάποιο πλάνο που προπονούμε, αλλά θα κάνω κανονικά προπόνηση. Θα δείτε απλά τον χώρο τον καινούριο του γυμναστηρίου. Αυτό, πάμε. Λοιπόν, παιδες, μόλις επέστρεψα από προπόνηση. Το γυμναστήριο, όπως καταλαβαίνετε, είναι σιδεράδικο. Αυτό που βλέπετε κιόλας πρώτο-πρώτο ήταν οι αλτήρες. Οι αλτήρες ήταν μέχρι 54 κιλά. Άρα έχουμε, για να προοδεύσουμε, 54 κιλά αλτήρα πρέπει να είσαι πολύ δυνατός για να σηκώσεις. Σήμερα είχα προπόνηση push και δεν έχω κανένα πλάνο για να σας δείξω. Τα μηχανήματα είναι πολύ παλιά, δηλαδή σαν μειονέκτημα είναι μόνο αυτό. Με όλα μπορείς να δεις αποτέλεσμα. Εξαρτάται δηλαδή πόσο θα δώσεις εσύ. Δεν παίζει ρόλο ο εξοπλισμός. Τώρα εμείς που κάνουμε ερασιτεχνικό bodybuilding, είναι ό,τι πρέπει. Και σκέψου ότι όλοι οι bodybuilders σε τέτοια γυμναστήρια κάνουν προπόνηση, άρα είναι top. Γράψτε μου και κάτω τι προπονήσεις θέλετε να δείτε να κάνω εκεί πέρα. Από τις επόμενες εβδομάδες θα προσπαθήσω να βγάλω μια προπόνηση. Επίσης, να πω και κάτι ακόμα, ο στόχος μου αυτή τη στιγμή είναι να φτάσουμε 80 κιλά, να βάλουμε άλλο 1,5 κιλό και να κάνουμε ένα mini cut ή κάπως να συντηρηθούμε σε αυτά τα κιλά και Αύγουστο να ξαναξεκινήσουμε το ball και να φτάσουμε 5.500 θερμίδες που θέλω να χτυπήσουμε, γιατί τώρα αρχίζω και δυσκολεύομαι πολύ. Και ο στόχος μας είναι μέχρι τα Χριστούγεννα να φτάσουμε 90 κιλά και να κάνουμε προετοιμασία το 2024. Για αγώνες. Λογικά θέλω να κατέβω classic physique, αλλά πρέπει να βρω και προπονητή. Τώρα δηλαδή από τον Αύγουστο θα πρέπει να ψάξω προπονητή, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο που θα είναι το full day fitting.